Κοσκίτσος, Λεφεύρ, Ψυχογιός στην πρώτη σειρά κύριση. Καραγιάννης, Χρονόπουλος, Κανελόπουλος, Αβραμόπουλος στη δεύτερη. Λεφεύρ, Ντότσικας, Σεφέρογλου, Στάμου, Βασίλης. Στην τρίτη, Μάστορης, Ρούσης και Αναστασιάδης συμπληρώνουν τις συμμετοχές και την τέταρτη σειρά εκκίνησης. Κόκκινα φώτα, γίνουνε και πάμε για εκκίνηση. Καταπληκτική εκκίνηση από τον Ανδρέα Λεφεύρ. Και να τι ήθελα και το έλεγα. Ένα σβήσιμο στην εκκίνηση στην ποδοσφαίρα του Ανδρέα Ψυχογιού. Τον αναγκάζει να ξεκινήσει τελευταίος. Απ' την άλλη όμως θα δώσει ενδιαφέρον. Έμεινε πάλι. Κάποιο πρόβλημα υπάρχει. Δεν έσβησε τυχαία προφανώς. Κίτρινη σημαία. Κάποιο πρόβλημα υπάρχει, το ματιάσαμε. Με το νούμερο 42. Μέχρι τότε όμως να δούμε ποια είναι η εξέλιξη. Πώς θα συμπληρώσουν τον πρώτο γύρο οι οδηγοί. Είναι ο Τσόκος, ο Λεφεύρ και ο Κίτσος στην τρίτη θέση. Τραυματίας ακόμη ο Κίτσος. Ακολουθεί με το Ανδρέας, το Κώστας Λεφεύρ, έχει κάνει πάρα πολύ καλή εκκίνηση, πάρα πολύ δυνατό αυτόν τον πρώτο γύρο. Έχει ανέβει 5 θέσεις αυτό το γύρο. Τσόκος λοιπόν, Λεφεύρ, Κίτσος. Λεφεύρ ακολουθεί πιο πίσω, Καραγιάννης, Ντότσικας, Κανελόπουλος, Ψυχογιός, Αβραμόπουλος, Στάμου, Ρούσης, Σεφέρογλου, Αναστασιάδης και Μάστορης. Σειρά ετών πρωταγωνιστής στα δίχρονα ο Ανδρέας Λεφεύρ. Καταδιώκει τώρα τον Λάμπρο Τσόκο για την πρώτη θέση. Ο Γιώργος Κίτσος προσπαθεί να κρατήσει δυνάμεις και να χτύπημα στον ώμο. Το δυσκόλεψε και στον πρώτο αγώνα στην τρίπλη. Δεν έχει αποθεραπευτεί πλήρως όμως και γι' αυτό η απόδοσή του δεν είναι η αναμενόμενη. Έχει κερδίσει πέρυσι το πρωτάθλημα. Τσόκος λοιπόν, Λεφεύρ, Κίτσος. Πολύ κοντά, με κάποια διαφορά ο Ψυχογιός στην τέταρτη θέση, 9 δευτερόλεπτα. Καραγιάννης πάρα πολύ κοντά του. Κανελόπουλος, Ντότσικας, Αβραμόπουλος και Λεφεύρ συνθέτουν το γκρουπ για την έκτη θέση. Χωρίς αλλαγή, αλλά με τη διαφορά να είναι μάλλον μικρότερη. Τσόκος και Λεφεύρ συμπληρώνουν τον τρίτο γύρο. Εδώ με το 43 ο Ψυχογιός, Καραγιάννης, Κανελόπουλος και έχουμε Ντότσικα, Αβραμόπουλο και Λεφεύρ. Ντίνο να βρίσκονται πάρα πολύ κοντά. Με το νούμερο 65 έχουμε ένα τεχνικό πρόβλημα. Η μάχη στην κορυφή συνεχίζεται, ενώ ο Γιώργος Κίτσος δείχνει να πλησιάζει λίγο, δίνοντας ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε αυτή τη μάχη για την νίκη, την όχι αναμενόμενη. Λεφεύρ
Τσικογιός Ανδρέας. Μια κατηγορία πρόσιτη. Λιγοστά τα έξοδα, πολύ πιο απλός ο δίχρονος κινητήρας και αποδοτικός. Κοιτάξτε εδώ την μάχη. Λεφεύρα, Βραμόπουλου και Ντότσικα για την 7η θέση. Το νούμερο 36 ο Σεφέρογλου. Σε έναν μοναχικό αγώνα. Έχουν ήδη ξεκινήσει τα ντουμπλαρίσματα. Μπορεί να έχει αλλάξει κάτι στην κορυφή, ωστόσο ο Γιώργος Κίτσος έχει πλησιάσει λίγο ακόμη. Ροκαρίζει τη διαφορά. Το 1 δευτερόλεπτο πια από τον Ανδρέα Λεφεύρ. Ένα δευτερόλεπτο που προμηνεί η μάχη. Τουλάχιστον για την δεύτερη θέση. Δεν ρισκάρει εδώ το προσπέρασμα. Ο Ντότσικας επί του Λεφεύρ, την ΚΑΠΑ1. Με την ευκαιρία αυτή ο Τσόκος ανοίγει τη διαφορά από τον Λεφεύρ. Στα 2,2 δευτερόλεπτα. Ο Κίτσος όμως ακολουθεί. Το 1, ταχύτερος γύρος αγώνα μέχρι στιγμής, 1-3-0 από τον Τσόκο. Δεν έχει πιάσει την επίδοσή του, ούτε καν πλησιάσει, του 1-1-8 που έκανε στα χρονοματισμένα. Δεκαεπτά γύροι απομένουν, περίπου 17 με 20 λεπτά για να ολοκληρωθεί ο αγώνας κατηγορίας Racing. Έχουμε μάχη στην κορυφή, έχουμε μάχη για την 7η θέση. Να, εδώ ο Κίτσος τον βλέπουμε να πλησιάζει στην τελευταία στροφή της πίστας. Όπως έχει αποσπαστεί, έχει 6 διαφορά. Ο Κίτσος όμως βλέπει πια τις πιθανότητες του να αυξάνονται στη διεκδίκηση της 2η θέσης. Διαφορά είναι στο μισό δευτερόλεπτο από τον Λεφεύρ. Ψυχογιός στην 4η θέση, 20 δευτερόλεπτα πιο πίσω. Αρκετά μεγάλη διαφορά, δεν απειλείται κιόλας από κάποιον. Καραγιάννης βρίσκεται 14 δευτερόλεπτα πιο πίσω στη δική του μάχη με τον Κανελόπουλο για την 5η θέση. Ντότσικας έχει καταφέρει να πάρει ένα μικρό προβάδισμα σε αυτή τη μάχη για την 7η θέση. Αβραμόπουλος και Λεφεύρ έχουν επίσης μια μεταξύ τους διαφορά. Έχουμε αρχίσει βέβαια τα δουμπλαρίσματα.
συνεχίζονται μάλλον. Κράτησε τον Τσόκο, έδωσε την ευκαιρία στον Λεφέβρη να κάνει τον ταχύτερο πέρασμα σε αυτόν τον τελευταίο γύρο και να πλησιάσει τον Τσόκο. Πίσω στον αγώνα, 14 γύροι απομένουν, δεν έχει αλλάξει κάτι στην κορυφή. Τσόκος έχει χτίσει μια διαφορά περίπου 4 δευτερολέπτων από τον Λεφέβρε. Ο Κίτσος έχει μείνει λίγο πιο πίσω, είχε πλησιάσει περισσότερο στο 1,8 από τον... Και ψυχογιός Καραγιάννης, Κανελόπουλος, Ντότσικας, Αβραμόπουλος, Λεφέβρε και Σεφέρογλου. Πληρώνουν την πρώτη δεκάδα. Και τώρα βέβαια το παιχνίδι παίζεται στα ντουμπλαρίσματα. Μεγαλώνει διαρκώς η διαφορά του Τσόκ από τον Λεφέβρου. 4,4, ενώ ο Κίτσος διατηρεί τη δική του διαφορά από τη δεύτερη θέση. Έχει ακόμα όλες τις ελπίδες και όλο τον χρόνο να προσπαθήσει να διεκδικήσει κάτι καλύτερο. Θα εξαρτηθεί, πιστεύω, από τους πόνους που θα έχει στην... Λοιπόν, εδώ που με τα ντουμπλαρίσματα αλλάζουν λίγο οι συσχετισμοί. Ο Λεφέβρε χάνει χρόνο, χάνει 2 δευτερόλεπτα σε αυτόν τον γύρο, παρότι δεν είναι ο πιο αργός. Καθώς μπλοκαρίστηκε πίσω για να καταφέρει αυτό το προσπέρασμα, ο Κίτσος ταυτόχρονα μείωσε τη διαφορά του. Έχουμε ταχύτερο γύρο στον αγώνα από τον Τσόκο, το νούμερο 11, τον οδηγό που προηγείται, 1-2-2-93. Πίεση, προφανώς απολαμβάνει τον αγώνα και ανεβάζει τον ρυθμό του. Έχει όλη τη δυνατότητα να κάνει έναν αγώνα τακτικής, να κρατήσει αυτόν τον ρυθμό χωρίς να πιέσει περισσότερο. Καθώς βλέπει ότι η διαφορά, ενημερώνεται μάλλον από την ομάδα του, ότι η διαφορά από τον δεύτερο διευρύνεται. Και αν η αύξηση των συμμετοχών σε αυτή την κατηγορία σημαίνει ότι υπάρχει μια στροφή, ας το πούμε, ως προς τις επιλογές των οδηγών προς αυτή την κατηγορία, γιατί είναι ασύγκριτα πιο οικονομική και προσιτή από όλες τις κατηγορίες που συμμετέχουν εδώ, το Πανέλληνο Πρωτάθλημα Ταχύτητας, ίσως να ακολουθήσουν και άλλοι και ενδεχομένως, γιατί όχι, να χωρίσουν δύο κατηγορίες, 125 και 250. Θυμηθούν τις παλιές δόξες, όταν υπήρχαν 15 και πλέον συμμετοχές σε κάθε μία από αυτές.
στα 7,2 δευτερόλεπτα η διαφορά του Τόφου, που συνεχίζει να κάνει ταχύτερο πέρασμα σε κάθε γύρο. Τώρα έχει μπλοκαριστεί σε ένα ντουμπλάρισμα. Το ξεγλιστράει σχετικά εύκολα και συνεχίζει. Σημαντικό έδαφος κάνει ο Κίτσας. Η διαφορά σε έναν γύρο έγινε από το 1,7 στα 4,3. Πήγε με ταχύτερο σε αυτό το γύρο τον Ανδρέα Λεφέβρ. Ίσως διεκδικώντας την τελευταία του ευκαιρία να πλησιάσει, να ροκανίσει τη διαφορά από τον πρωτοπόρο. Και γιατί όχι να διεκδικήσει και την πρώτη θέση. Να το εδώ, χρειάζεται Λεφέβρε, ξεγλιστράει από δύο αργούς αναβάτες που δέχονται γύρω δηλαδή. Στοχεύει να εκμεταλλευτεί το προσωρινό μπλοκάρισμα του Τσόκου. Ποιος αριθμός γύρων πλέον, 9 απομένουν. Ο Τσόκος θα δει τώρα την επόμενο περασμά του, την πινακίδα των 8 γύρων. Βλέπω εδώ τον Κίτσο να έχει κόψει το ρυθμό του πάρα πολύ. Έχει μεγαλώσει και η διαφορά του από τον Λεφέβρ στα 7 δευτερόλεπτα ξαφνικά, μέσα σε ένα γύρο. Προφανώς κάποια απότομη κίνηση να ενόχλησε τον... Προφανώς μάλλον, να ενόχλησε τον ώμο του. Και πλέον χρειάζεται να κάνει συντηρητικό αγώνα για να αποσπάσει τουλάχιστον τους βαθμούς. Άλλωστε στη θέση που έρχεται τώρα ανεβαίνει και στο βάθρο του νικητή. Εξακολουθεί να κάνει ταχύτερους γύρους ο Τσόκος και σε αυτό το 17ο γύρο, στο 1-3-1. Ο Κίτσος έχει πέσει στο 1-7 και στα 11 δευτερόλεπτα από τον πρώτο, πράγμα που σημαίνει ότι αν ο ψυχογιός πιέσει λίγο, προφανώς έχει κάποια δυναμία ο Κίτσος. Αν ο ψυχογιός πιέσει, θα μπορούσε να πλησιάσει απαιτητικά για την τελευταία θέση του βάθρου. Ακόμα περισσότερο χρόνο κάνει ο Κίτσος.
Και βλέπουμε όντως τον Ανδρέα Ψυχογιό να ανεβάζει ρυθμό. Να κατεβάζει χρόνο. Οι διαφορές είναι μεγάλες βέβαια. Όμως αυτό που περιμένουν όλοι είναι την έκπληξη. 5 γύρια απομένουν. Η μόνη μάχη αυτή τη στιγμή που υπάρχει μέσα στην πίστα είναι ανάμεσα στον Καραγιάννη με το νούμερο 73 και τον Κανελόπουλο με το νούμερο 48, βρίσκονται στον ίδιο γύρο και απέχουν μισό δευτερόλεπτο. Είναι η μάχη για την πέμπτη θέση του αγώνα. Οι υπόλοιπες λίγος πολύ έχουν ξεκαθαριστεί. Ο Τόκος με το νούμερο 11 προηγείται πιστικά. Ανδρέας το νούμερο 42. Έχει διαφορά 10 δευτερολέπτων από τον Τσόκο και 20 από τον Κίτσο που είναι στην τρίτη θέση. Συνεχίζει με τους ταχύτερους γύρους. Και να διατηρήσει και τα ελαστικά του βέβαια σε θερμοκρασία λειτουργίας. Δεν χαλαρώνει πολύ το ρυθμό του. Πινακίδα τριών γύρων για τους οδηγούς. Να κάνουμε και μία ανακοίνωση. Απευθύνομαι στην κατηγορία Open και στους οδηγούς που δεν έλαβαν τα έπαθλά τους. Η απονομή λοιπόν για τον 4ο, 5ο και 6ο της κατηγορίας Open, καθώς επίσης του μηχανικού, του ταχύτερου αναβάτη, του ταχύτερου γύρου και του νέου οδηγού, θα γίνουν μαζί αμέσως μετά την κατηγορία Racing 125 και 250. Εν τω μεταξύ, είναι ο Τσόκος, ο οποίος εξακολουθεί να προηγείται και να διευρύνει και τη διαφορά του. Δύο γύροι απομένουν, να αναφέρω κι εγώ τους νικητές της κατηγορίας Open, όχι το πρώτο, δεύτερο και τρίτο. 4ο, 5ο και 6ο. Βογιατζή Γιώργο, Δημητρόπουλο Γεώργιο, Γιανακόπουλο Κωνσταντίνο. Συγγνώμη, όχι για...
Τελευταίος γύρος λοιπόν για την κατηγορία Racing, 125 και 250 κυβικών. Ο Τσόκος οδεύει με βεβαιότητα στην κατάκτηση της νίκης. 10 δευτερόλεπτα προχωρίζουμε από τον Ανδρέα Λεφεύρου που είναι στην δεύτερη θέση. Εδώ και ο Κίτσος βλέπει την πινακίδα του ενός γύρου. Πάμε λοιπόν τώρα για τερματισμό. Λάμπρο Τσόκο, να δω εδώ, πανηγυρίζει πολύ πριν τη γραμμή. Καρό σημαία λοιπόν και για τον Ανδρέα Λεφεύρ στη δεύτερη θέση. Ακολουθεί ο Γιώργος Κίτσος με κάποια αισθητή διαφορά βέβαια, αλλά ανεβαίνει το μαύρο. Ψυχογιός Καραγιάννης Κανελόπουλος. Και είχαμε ο ψυχογιός λοιπόν έκανε την προσπάθειά του εδώ με τον Κίτσο, αυτό που λέγαμε, έβαλε το κεφάλι κάτω, ανέβασε ρυθμό και κατάφερε να ροκανίσει όλη τη διαφορά από τον Γιώργο Κίτσο και να τερματίσει τελικά ένα δέκατο δευτερολέπτου πίσω από τον Κίτσο, ο οποίος κατάφερε τελικά ηρωικά να κρατήσει την τρίτη θέση και την άνοδο του στο βάθρο των νικητών βέβαια. Έχουμε λοιπόν τελικά αποτελέσματα: Τσόκος, Λεφεύρ, Κίτσος, Ψυχογιός, Καραγιάννης, Κανελόπουλος, Ντότσικας, Αβραμόπουλος, Σεφέρογλου, Λεφεύρ, Κωνσταντίνος, Μάστορης, Στάμου, Αναστασιάδης και Ρούσης. Αμέσως μετά τον γύρο του Θεάμου θα γίνει και η απονομή στην κατηγορία Racing 125 και 250. Στην τέταρτη θέση. Σπύρος Καραγιάννης. Και
Βασίλης Κανελόπουλος, πέμπτος και έκτος στον αγώνα. Thank you.